Η αγοραστική κίνηση τονώθηκε σημαντικά τα τελευταία 24 ώρα στην πόλη της Καρδίτσας, καθώς πολλοί σπέβδουν να αγοράσουν τα απαραίτητα για τις ημέρες του Πάσχα. Η οικονομική κρίση όμως φαίνεται πως έχει χτυπήσει την πόρτα των περισσότερων νοικοκυριών, με αποτέλεσμα η πλειοψηφία των καταναλωτών να δηλώνει πως θα περιορίσει τις αγορές της σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Είναι πολύ ακριβές. Λυπημένο δηλαδή το πασχαλινό τραπέζι. Έτσι λέω. Να είναι πολύ ακριβές οι λαϊκοί. Ρίξτε μια ματιά να δείτε. Είναι πανάκριβοι σε όλα. Καταναλωτή τα πιο απαραίτητα πλέον να στρέφεται. Βεβαίως και περικοπές. Και με περικοπές. Λέω δεν βγαίνει. Είναι λίγο ακριβές, τσιμπημένες. Απαραίτητα, περιορισμένο πολύ φέτος. Περιορισμένο. Όλος ο κόσμος είναι σφιγμένος. Συγκρίνεται πρώτα. Ναι, βέβαια. Ψάχνει ο κόσμος και που θα βρει πιο φτηνό θα πάρει. Οι ντομάτες 1,80, τα κρεμμυδάκια 1,5 ευρώ, τα λέει όλα. Τα μήλα 1,5 ευρώ, 2 ευρώ. Ψάχνουμε να βρούμε το πιο φτηνότερο. Λόγω ακρίβειας, ε? Ναι, ναι. Ακριβά είναι, τι φτηνά είναι. Στα πιο απαραίτητα. Σιόλα είναι τα χειρότερα. Σχεδόν τα ίδια πέσινα. Περιορίζετε εσείς καθόλου τις αγορές σας? Ναι, σχετικώς, ναι. Καλές είναι οι τιμές στα προϊόντα της εποχής. Στα κρέατα είναι ακριβές. Ακριβότερο δηλαδή το πασχαλινό τραπέζι φέτος θα είναι βεβαίως πολύ ακριβότερο.